Τι ξεκλοπεύτη. Και το 50 άσαμε, λοιπόν, έδειξε ο Κλωτσιδών από τη συγκέντρωση του βουλευτή και δημοτικό σύμβολο τη Χρυσή Αυγή. Γιατί σου λέει, του πλακώσαν στι μπουνιέ του Χρυσαυγήτε, λοιπόν, και καλά του κάναν. Ξέρει γιατί. Σου λέει, εμεί εδώ, καλά του κάναν. Ποιο ήταν. Κάτι κεφάλια πάνε του δίδυ του. Γιώργο Ποζίδη. Πάπα πλακώ τον Ποζίδη. Του κάτι φάπε. Του ρίξε κάτι μα. Ξέρει γιατί του έριξαν μάπε του Χρυσαυγήτε. Σου λέει, εδώ, εγώ είμαι να πούμε, κάνω την συγκέντρωσή μου. Πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω να δίνω κανέναν, λέει ο Πόντιος. Άμα θέλω, δέρνω όλο τον κόσμο. Στην Καλαμαριά πριν 30 χρόνια, όταν πηγαίνανε εκτός έδρας, δέρνω όλα τα χωριά, κρυβόντουσαν. Λοιπόν, σου λέει, δεν σε γουστάρω, ρε Χρυσαυγήτη. Τι μου έρχεσαι εσύ εδώ πέρα. Οι Χρυσαυγήτες πάνε εκεί. Οι Χρυσαυγήτες νομίζουν ότι οι Πόντιοι είναι κάτι, ξέρω εγώ, φλόροι, όπως είναι αυτοί οι φουκαράδες που δέρνουν, πώς σου λένε αυτούς τους. Πες τους, ρε. Πακιστάνους. Τους Πακιστάνους που έχουν 23 αιματοκρίτη, νομίζουν ότι είναι Πόντιοι. Έχεις φάει ξύλο, ρε, από Πόντιο. Έχει φάει κεφαλιά από Πόντιο. Όχι. Πάει και χώνει. Εγώ είπα σε εκείνον τον πολιτικό. Αποκλείεται. Φαινόταν ότι δεν είναι Πόντι. Γιατί οι Πόντι συνήθως δίνουν κεφαλιές. Πήγε άλλος, έκανε 10 βάρη στο γυμναστήριο, έγινε, ξύρισε το κεφάλι, έγινε Χρυσαυγήτης. Πάει στον Πόντι αντί βγει. Του τραβάει ένα σουλτάρ με το κόκκι, ο Πόντιος, και καλά τον κάνει. Άστα τώρα τα πολιτικά. Καλά τους κάνανε να τους φλακώσανε, γιατί άμα θέλει η Χρυσή Αυγή να κάνει με πορεία, ας την κάνει μόνη της. Όχι να ακολουθεί στον Πόντιο. Ο οποίος είναι ένας αγνός άνθρωπος. Και είναι και φιλήσικο. Και ντερβίσεις. Αλλά, όπα, πώς το πες. Ντερβίσεις. Ντερβίσεις. Τελικά το μόνο που κατάφερε ο παλιός